να δούμε προετοιμασίες ζώων. Ποιο θα ενδιαφέρεται άρα για τις προετοιμασίες ζώων? Κάποτε για αυτές ενδιαφερόντουσαν οι κυνηγοί, γιατί ακολουθούσαν τις προετοιμασίες για να βρουν τα θυράματά τους και για να φέρουν τροφή στο σπίτι τους. Πλέον ο άνθρωπος δεν κυνηγάει για να φέρει τροφή τουλάχιστον. Οπότε τώρα τις προετοιμασίες τις ψάχνουν οι επιστήμονες που μελετάνε τα ζώα. Τους ενδιαφέρει, βλέποντας τις προετοιμασίες, το πώς κινήθηκαν τα ζώα, που πήγανε, αν κινούνται ομαδικά ή ατομικά, δηλαδή πολλά-πολλά μαζί ή ένα-ένα, ποιες ώρες μέσα στη μέρα ή στη νύχτα μετακινούνται. Οπότε οι επιστήμονες είναι κάτι σαν detective που παρακολουθούν τα ζώα μέσα στις προετοιμασίες τους. Λοιπόν, η πιο κοινή προετοιμασία που βλέπουμε στη λάσπη της πόλης ή στη λάσπη του χωριού είναι αυτή που βλέπουμε μπροστά μας. Είναι μια προετοιμασία φυσικά ανθρώπου. Ο άνθρωπος φυσικά δεν κάνει τέτοιες προετοιμασίες αν δεν φάει παπούτσια. Αλλά συνήθως τέτοιες προετοιμασίες βλέπω. Ανάλογα το τι παπούτσι φοράει ο καθένας, κάνει και διαφορετική προετοιμασία. Εδώ υπάρχουν διάφορες προετοιμασίες. Και θα ήθελα να μαντέψετε ποια προετοιμασία είναι άντρα και ποια γυναίκα εδώ, σε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τα λεγόμενα οπλιφόρα ζώα, όπως είναι η αγελάδα, το ελάφι, τα κατσίκια, τα πρόβατα, έχουν προετοιμασίες με δύο, γιατί τα δύο δάχτυλά τους είναι αυτά που έρχονται σε επαφή με το έδαφος και έχουν τα νύχια. Οπότε άμα δείτε μια τέτοια προετοιμασιά, πιθανόν να είναι από ζαρκάδι, ελάφι, πρόβατο, κατσίκι ή αγελάδα. Ή ακόμα και από άλογο που δεν φοράει πέταλο. Θα δούμε όμως και για τα άλογα. Λοιπόν, ας δούμε τώρα για τα άλογα. Τα άλογα έχουν παρόμοια με την προετοιμασία που είδαμε μόλις τώρα, αλλά επειδή ο άνθρωπος δεν θέλει να τρίβονται τα νύχια του, τους φοράει αυτό που λέμε πέταλο. Τα πέταλα των αλόγων αφήνουν αυτή τη χαρακτηριστική προετοιμασιά στο έδαφος. Αν πάτε σε ένα μέρος που υπάρχουν γύρω-γύρω άλογα, θα δείτε πολλές τέτοιες προετοιμασίες. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα προετοιμασίες από άλλα θηλαστικά. Αυτή εδώ την προετοιμασιά, μαντέψτε ποια ζώα την αφήνουν. Ναι, αυτή την προετοιμασιά την αφήνουν οι σκύλοι. Επειδή πάρα πολύ μοιάζουν στα πόδια οι σκύλοι με τους λύκους, την ίδια προετοιμασιά αφήνουν και οι λύκοι. Παρόμοια, σχεδόν ίδια προετοιμασιά αφήνουν οι αλεπούδες και οι γάτες. Τώρα βλέπουμε μια εντελώς διαφορετική προετοιμασιά που είναι μεγάλη και έχει πολλά δάχτυλα. Έχει 5 δάχτυλα, ενώ η προηγούμενη είχε μόνο 4. Αυτή, μαντέψτε ποιο ζώο την αφήνει. Σωστά, η αρκούδα. Άμα δείτε τέτοιες προετοιμασίες, καλύτερα να απομακρυνθείτε από το μέρος που είσαστε. Να και μια προετοιμασιά που είναι κάπως περίεργη. Είναι σαν να φοράει ένα τραχοπέδιλο το πόδι που το αφήνει. Και μαντέψτε ποιο πουλί αφήνει τέτοιες προετοιμασίες. Σωστά μαντέψατε, η πάπια. Και μια και είπαμε για τροχοπέδιλο, οι βάτραχοι, αν βλέπουμε τις προετοιμασίες τους, τι προετοιμασίες πιστεύετε θα αφήνανε? Βέβαια, για να δούμε τις προετοιμασίες του βατράχου θα πρέπει να έχουμε μαζί μας μεγενθητικό φακό. Γιατί είναι πολύ δυσδιάκριτες. Κάπως έτσι θα ήταν. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να παίξουμε ένα παιχνίδι, να δούμε αν μάθαμε σωστά τις προετοιμασίες. Εγώ θα ρωτάω και εσύ θα πρέπει να πατάς στη σωστή προετοιμασία. Θα ήθελα να πατήσεις την προετοιμασία της αρκούδας. Εύκολη προετοιμασία για αρχή.